Με πιέζει, ρε άνθρωπε. Έχω να ακολουθώ στην αστυνομία στα Χανιά και ξέρω γι' αυτό τον Κυριάκο Καφετζή. Καθώς επίσης και πως η κυπριακή αστυνομία τσίπησε έναν τύπο που σπρώχνει παράνομα όπλα. Και αγόρασα από αυτόν ο Πάτροκλος όπλο. Πότε τώρα? Πριν αρκετό καιρό. Αλλά αυτόν τον τσίπησαν τώρα και έδωσε το όνομα του Πάτροκλου. Η κυπριακή αστυνομία ενημέρωσε την Ελλάδα και εγώ το έμαθα από τον κολλητό μου. Το ήξερα ότι θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα με τον Πάτροκλο. Για να έχει πάρει όπλο εδώ στην Κύπρο, πάει να πει ότι κάτι ετοιμάζει. Τι άλλο σου είπε ο Σύφης? Τίποτα άλλο. Ήθελα απλά να ξέρεις για να προσέχεις. Μήπως θέλεις να τον ευνηδιάσουμε, να πάμε να του την πέσουμε? Χιλιάνα, κάτσε τα αυγά σου. Και τι πρέπει να κάνουμε, να τον αφήσουμε να αλωνίζει? Αυτό λέω κι εγώ. Να πάμε να τον πιάσουμε και να του τρίξουμε τα δόντια, να του δείξουμε ότι δεν κοιμόμαστε και ότι έχουμε το νου μας. Πουθενά δεν θα πάτε. Ο Πάτροκλος όπου να είναι θα μπει στη φυλακή. Αχιλέ, εμείς έχουμε και ένα ραντεβού με το γυναικολόγο, αν το ξέχασες, ε. Δεν το ξέχασα, ρε αγάπη μου. Τι λες τώρα? Τέλος πάντων, εντάξει. Άσε, θα έχουμε το νου μας. Να είμαστε προσεκτικοί και βλέπουμε, εντάξει. Αχιλέ, θα αργήσουμε και θα το χάσουμε το ραντεβού. Έλα, ρε μωρό μου, που θα το χάσουμε. Αν θέλει να γίνουμε νούμερο στην κλινική ο Θεοδόσης μετά, ο Σύφης πάλι. Τι θέλεις πάλι, ρε? Τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, στην πόρτα μας έπιασες. Σταμάτα, ρε, σου έχω νέα. Συνέλαβαν τον Διαμαντή. Συλλάβαν τον Διαμαντή, λέει. Τι? Έχει σειρά και ο Πάτροκλος. Α, για την απαγωγή της Μελίνας. Το πιστεύω. Μάλλον τους έδωσε στεγνά ο πρώην δικηγόρος του Διαμαντή. Αυτός ήξερε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Προς το παρόν δεν μιλάς σε κανέναν γι' αυτό. Ναι, ρε, εννοείται. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι. Επιτέλους θα δικαιωθούμε. Πόσο καιρό περιμέναμε αυτή τη στιγμή? Θέλω να τους ζω να σαπίζουν στη φυλακή. Ναι, κοίτα, συναισθηματικά είμαι λίγο κάπως. Γιατί ο Διαμαντής μου συμπαραστάθηκε τον τελευταίο καιρό. Αλλά δεν κάνω πίσω. Μην τολμήσεις, έφαγα. Έτσι, μπράβο. Ωραία, εντάξει. Έλα, τα ξαναλέμε. Γεια. Μωρό μου, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι. Θα πάνε φυλακή τα καθήκια. Καλά, δεν χαίρεσαι? Γιατί είσαι έτσι τώρα? Δεν ξέρω. Ταράχτηκα. Μου ήρθα στο μυαλό αλλήλως αυτός ο εφιάλτης. Αυτά που είχα περάσει και... Ναι, μωρό μου. Θα σου περάσει μόλις ζεις το Διαμαντή και τον Πάτροκλο να πληρώνουν. Άντε, πάμε τώρα σε αυτή τη δόση. Μην χάσουμε το ραντεβού. Κανονικά, έπρεπε να φάτε πόρτα εσείς οι δύο που με συστήσατε αυτή τη Στέλλα Στεφάνου. Με έχει πρίξει όλους αυτούς τους μήνες, απίβδησα. Εντάξει, πάλι καλά, γλίτωσε στη γέννα. Γέννησε μέσα στο χωράφι καημένη. Αύριο βγαίνει όμως το παιδί από τη θερμοκοιτίδα. Λοιπόν, στα δικά μας. Ναι, έκανα μία πρώτη επίσκεψη στο γυναικολόγο που έχω στα Χανιά και μου είπε πως δεν εντοπίζει κανένα πρόβλημα και προχωράμε κανονικά. Όλα καλά θα πάνε, όπως πήγανε και στην προηγουμένη σου εγκυμοσύνη. Δεν θέλω μαχώνες. Κάποιες εξετάσεις θέλω να κάνω μόνο. Ό,τι μας πεις, γιατρέ, ό,τι μας πεις εσύ θα κάνουμε. Είσαι το γούρι μας. Μόνο θέλω να βάλω ένα όρο. Τι εννοείς? Ο Αχιλλέας να μην είναι στη γέννα. Αυτό δεν παίζει, γιατρέ. Αυτό ξέχνα το, μέσα θα είμαι. Συγγνώμη, αλλά είμαι πατέρας και είναι δικαίωμά μου. Και εγώ σαν γιατρός έχω το δικαίωμα να κάνω το κετό χωρίς εσένα τη μία να μου λιποθυμάς και την άλλη μου ρίχνεις πουνιές. Έλα ρε γιατρέ, μια πουνιά σου δώσα τώρα, μην το κάνουμε και θέμα. Εντάξει, εντάξει. Αυτή τη φορά υπόσχομαι ότι δεν θα χειροδικήσω, εντάξει. Θα είμαι ψύχρεμος. Μαζέπισες. Επίσης, δεν θέλω να επιρρήξετε για το φίλο του παιδιού. Θέλετε να μάθετε ή όχι? Ναι. Όχι. Κατάλαβα. Αρχίσαμε τα ίδια. Όχι, γιατί εντάξει. Συμφωνώ με τον Αχιλλέα. Δεν θέλω να ξέρω. Καλά, κόρη θα κάνουμε, αλλά μη μας το πεις. Μην τολμήσεις και μας χαλάσεις την έκπληξη, γιατί θα σε πλακώσω. Αχιλλέα, σταμάτα να τον απειλείς τον άνθρωπο. Εντάξει, δεν σε απειλώ, αλλά θα σε πλακώσω. Έτσι, για τον γούρι. Πρέπει να την προειδοποιήσετε τη Δήμητρα. Αν ο Πάτροκλος είναι οπλισμένος, δεν πρέπει να την αφήνετε εκτεθειμένη. Και εσείς πρέπει να προσέχετε, Νεκτάριε. Εν ανάγκη πάρει την Αλεξάνδρα και το παιδί και ελάτε να μείνετε εδώ με εμάς μερικές μέρες.
Πείτε και στη Δήμητρα με τα παιδιά, τουλάχιστον μέχρι να τον συλλάβουν. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Η Δήμητρα ίσως κινδυνεύει πιο πολύ από όλους. Είδατε τι έκανε προχθές στο ξενοδοχείο. Εντάξει, την προειδοποιήσω. Όμως μην της πεις ότι ετοιμάζονται να συλλάβουν τον Πάτροκλο, δεν της έχω εμπιστοσύνη. Αυτή θα το σφυρίξει. Εντάξει. Θα της πω μόνο ότι είναι οπλισμένος και ότι είναι επικίνδυνος. Αυτό μόνο. Γιατί με φέρατε, Αρωνάρον? Με τον αδερφό μου έχετε τρία παιδιά. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει να βλέπω τα μούτρα σου, τα βάζω όλα στην άκρη και κυρίως για τη Μαρίνα. Α, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Δημητρά, πρέπει να φύγεις από το ξενοδοχείο. Για να σταματήσεις να κυκλοφορείς για 2-3 μέρες. Να έρθεις να μείνεις στο σπίτι με τα παιδιά. Εγώ με την Αλεξάνδρα θα φύγουμε να πάμε να μείνουμε στο σπίτι του Αχιλλέα στο παλιό της διαμέρισμα. Και για ποιο λόγο να γίνουν όλα αυτά? Γιατί ο Πάτροκλος είναι στη Λευκοσία και είναι οπλισμένος. Και μάλλον σαλταρισμένος. Εγώ δεν τον φοβάμαι και δεν πάω πουθενά.